Ιδού η Ειρηνική Επανάσταση στην πλατεία Γεωργίου. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 10.000 πατρινοί όλων των ηλικιών πέρασαν εχθές από την κεντρική πλατεία, συμμετέχοντας στη μεγάλη κινητοποίηση που έγινε ενάντια στα νέα μέτρα και τη σκληρή οικονομική πολιτική. Η κινητοποίηση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς όχι μόνο η πλατεία πλημμύρισε από κόσμο, αλλά τελικά κατόρθωσαν να διώξουν όλοι τα κόμματα αλλά και τις σκηνές βίας. Ενδεικτικό μάλιστα είναι ότι οι τελευταίοι από την καθιστική διαμαρτυρία αποχώρησαν σήμερα στις 7.30 το πρωί. Μια χαρά, τέλεια, τέλεια. Να συνεχίσει να γίνεται απλώς. Η αγανάκτηση όλων ξεχύλισε και η νεανική Ειρηνική θάλασσα ξεχύθηκε από τις 7 το απόγευμα στο κέντρο της Πάτρας. Η κινητοποίηση αλλά ισπανικά στέφθηκε με επιτυχία σε πολλές πόλεις Ελλάδας, όπως την Αθήνα, που 20.000 άτομα βρέθηκαν στο Σύνταγμα, αλλά και σε άλλες πόλεις που πραγματοποιήθηκε ανάλογη δράση. Βέβαια, πολλοί είναι και αυτοί που πιστεύουν ότι τελικά οι κυβερνώντες δεν ακούνε το λαό, όσο κι αν αυτός φωνάξει και με όποιο τρόπο κι αν γίνει. Για να ακούσουν αυτοί οι μπαχλαμάδες εκεί που είναι, οι μπαχλαμάδες αυτοί εκεί πάνω, να ακούσουν οι κάτω, αλλά αυτοί δεν ακούν. Είτε είναι 20.000, είτε είναι 50.000 κόσμος, εγώ πιστεύω ότι δεν θα τους κάνει κάτι κάποιο καμπανάκι. Πάντως το Facebook σε αυτή την εκδήλωση κέρδισε το στοίχημα της επικοινωνίας του μηνύματος, αφού μέσω αυτού του τρόπου ενημερώθηκαν μικροί και μεγαλύτεροι για τη δράση που θα λάμβανε χώρα. Πάντως, καθ' όλη τη διάρκεια της καθιστικής διαμαρτυρίας, η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική, αν και δεν χρειάστηκε να επέμβει.